συνηθίσει να λειτουργώ σχεδόν κάθε μέρα και όπου πήγε να λειτουργούσα, ακόμα και σε ταξιδάκια και σε εκδρομές, το ότι λειτουργώ πιο αραιά εδώ πονάει λίγο. Πολλές φορές με πονάει και πολύ. Γι' αυτό ευχαριστώ σήμερα τα παιδιά, τον Γρηγόρη και την Αναστασία, που θα μου επιτρέψει, κυρία Γιάννη, να πω ότι τα νιώθω και εγώ, παιδιά μου. Έχω κλέψει λίγο από τον τίτλο και από την ουσία. Τα θεωρώ παιδιά μου. Είναι, για να πω για τους υπόλοιπους, αυτή η μικρή ομάδα που φταίει και φταίει πολύ για αυτά τα βίντεο που με βάζω και φτιάχνω, και αυτοί τα παίρνουν μετά και τα ρίχνουν στον αέρα και φεύγουν. Με παρικάλεσαν σήμερα να κάνουμε τη λειτουργία και χάρηκα πάρα πολύ. Και χάρηκα που ήρθατε όλοι έτσι. Εγώ περίμενα κάνω τρεις-τέσσερις, λέω οικογένεια. Ξέρετε, σκέφτηκα μόνο κάτι να σας πω σήμερα. Κάναμε Θεία Κοινωνία μέσα. Αυτό είναι το σπουδαιότερο πράγμα που μας άφησε ο Θεός να κάνουμε πάνω στη γη. Τι δηλαδή? Να παίρνουμε το ψωμί και να παίρνουμε και το κρασί και να τα κάνουμε σώμα και αίμα Χριστού και να τα δίνουμε σε όλους για να παίρνουμε μέσα μας τον Χριστό. Σκέφτηκα όμως, και δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί ποτέ, ότι για να γίνει το ψωμί και για να γίνει το κρασί, τι ακριβώς γίνεται για να φτιάξουμε αυτά τα δύο είδη, που με αυτά τα απλά είδη θέλησε ο Χριστός μας να γίνεται το μυστήριό Του. Το μεν ψωμί, παίρνουμε το σιτάρι, παίρνουμε χιλιάδες σπυράκια κόκκους από το σιτάρι, τα αλεύουμε και μετά τα σημώνουμε όλα μαζί. Τι να γίνει? Να ενωθούν όλα μαζί. Εκείνα τα ακριοελάχιστα κομματάκια από το σιτάρι που αλέσαμε, τα σημώνουμε, ενώνονται και από αυτά κόβουμε ένα μεγάλο κομμάτι για να το ευλογήσει ο Παπάς και να το κάνει σώμα Χριστού. Και για να γίνει το κρασί, πάλι κάτι πολλά μαζί μαζεύουμε. Όλα τα τσαμπιά και όλες τις ρόγες τις πατάμε πάλι για να ενωθούν όλα μαζί, για να γίνει το κρασί. Αυτά τα δύο όμως τι θέλουν για να γίνει? Πάλι κάτι που είναι όλα μαζί. Έρχονται στο σημούμα μέσα. Το προσύνη τι είναι? Εκατομμύρια μύκητες καλοί, ζυμομύκητες, που πάνε και το σημώνουν, το φουσκώνουν, το φτιάχνουν το σημάρι για να το ψήσει μετά η νοικοκυρά. Τι θέλει λοιπόν? Και ζυμομύκητες ζυμώνουν και το κρασί. Θέλει λοιπόν χιλιάδες σποράκια, αλλά χιλιάδες σποράκια όμως που θα αλεστούν, θα τριφτούν, θα πιεστούν, θα σπάσουν, αλλά όλα μαζί. Πρώτον λοιπόν που σκέφτηκα εγώ, ότι είναι όλα μαζί. Δεν μας θέλει, μωρέ, ο Θεός ποτέ χώρια. Δεν μας θέλει χώρια. Μας θέλει μαζί, όλοι μαζί. Μαζί λειτουργάμε, μαζί υπάρχουμε.
και μάλιστα στο Άγιο Ποτήρι ο παπάς έτριψε, ψυχουλάκια και διάβασε όσα ονόματα μου δώσατε και σήμερα και χτες και προχτές και μικροπές. Τα κρατάω όλα μια σακούλα και ήρθα από τις 6 το πρωί και διάβασα. Και αυτό το μαζί μετά θέλει και το άλεσμα. Ποιο είναι το άλεσμα, μωρέ, που μας κάνει να προσφερόμαστε στον Χριστό? Οι δυσκολίες και τα προβλήματα που παλεύουμε. Δεν γίνεται να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι αραχτοί στην πολυθρόνα και στο διβάνι μας και στο κρεβάτι μας. Δεν γίνεται. Θέλει να αλεστούμε και μάλιστα να αγαπήσουμε το άλεσμα. Να αγαπήσουμε τον πόνο, να αγαπήσουμε τη δυσκολία, να αγαπήσουμε τον αγώνα μας τον πνευματικό. Και τότε έρχεται η νοικοκυρά και το ψήνει κιόλας. Ψινόμαστε για να γίνουμε κάτι. Πώς λέγεται μετά η λειτουργιά αλλιώς? Πώς λέγεται? Πρόσφορο! Δηλαδή το προσφέρουμε για να γίνει η θυσία του Χριστού. Έτσι πρέπει να είναι πρόσφορο και η ζωή μας στο Χριστό. Χανόμαστε. Χανόμαστε να παλεύουμε τα τίποτα. Τα τίποτα μπορεί παλεύουμε και σκοτεινιάζουμε το μυαλό μας. Και ιδιαίτερα εμείς εδώ σε αυτόν τον τόπο, τι λέτε μωρέ, που μας λείπουν πράγματα? Πάτε σε άλλες χώρες να δείτε πόσα πράγματα τους λείπουν. Υπάρχουν χώρες που για να βρουν μια γουλιά νερό, πεθαίνουν. Μου έλεγε ένας δεσποτάκος μαυρούχης, τρεις χαριτωμένος, που λειτουργήσαμε μια φορά μαζί, ο Νιέρη ο νεόφυτος, γέλαγε σε όλη τη λειτουργία, έλαμπε το πρόσωπό του και μου λέει, αχ, πήγαμε μετά σπίτι μου να φάμε και καθίσαμε τις ώρες που κουβεντιάσαμε και λέει, μία φορά λέει, να σου πω ένα γεγονός. Ήρθε, λέει, εκεί στην εκκλησία μας απ' έξω και τι νομίζετε, μωρέ, τέτοιες εκκλησίες έχουν αυτοί εκεί. Τσίμπους, λαμαρίνες και κάπου χώμα έχουν. Και άμα φτάσει, λέει, 9-10 η ώρα, σε ψήνει σαν στο φούρνο η εκκλησία, μα είσαι μέσα από τον ήλιο που έχει έξω 40 και 45 βαθμούς. Και ήρθε, λέει, ένα κοριτσάκι και με στεχνό το στόμα που κολούσε, ζήταγε λίγο νερό, Έψαξα, και δεν βρήκα ούτε μια κουλιά νερό. Και την είδα σιγά σιγά να γέρνει, να κλείνει τα μάτια και να αναθνίζει. Πού ψινόμαστε, μπορείτε, σε τι δυσκολίες ψινόμαστε? Και δεν κατάλαβα. Κάπου και που κάποιοι έχουν καμιά δυσκολία, καμιά αρρώστια, κανένα πονάκι, κανένα πονίδι που έλεγε η γιαγιά μου, αλλά εμείς δεν έχουμε. Γι' αυτό και τι ωραία να πάρουμε τους πόνους των άλλων και να αγαπήσουμε. Ει, έδειξα σήμερα το πρωί πως ήρθε ένα μήνυμα πρωί-πρωί, την ώρα που ξεκίνησε την λειτουργία, από έναν παππούλη. Και τι μου λέει αυτός ο παππούλης, πρωί-πρωί ο καημένος να κάνω, και είναι από την Ατάλεια της Μικράς Ασίας, εκεί θα λειτουργούσε ο παππούλης σήμερα, και μου λέει, παπά μου, είναι ένα κοριτσάκι εδώ στο νοσοκομείο μιας οικογένειας που μας βοηθάει πολύ εδώ στην εκκλησία. Τη λένε Μαρία, είναι 7 χρονών
και έχει τη σύμφανη γιατρή βακτηριακή μυελιγκίτιδα. Ξέρετε πόσα τέτοια μορφώνται πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Μην ξεχνάμε να κάνουμε προσευχές για όλους. Καθόμαστε στην άνεσή μας, να μην ξεχνάμε να κάνουμε προσευχές. Έχει κόσμο που πονάει, έχει κόσμο που υποφέρει, έχει κόσμο που βασανίζει, έχει κόσμο που ψήνεται. Αυτά λοιπόν να κρατήσουμε. Γιορτάζει ο πρόεδρος του χωριού μας σήμερα εδώ. Να το χαιρόμαστε, να είναι καλά, να ζήσει. Και γιορτάζουν και πολλοί άλλοι σήμερα, να είστε καλά και όσοι έχετε Αλέξανδρος που γιορτάζουν. Αλέξανδρος. Είχα και εγώ μια θεία, αλλά έφυγε από τη ζωή. Να είμαστε καλά. Μπαίνει αύριο, προσέξτε λίγο. Μπαίνει αύριο, φθινόπωρο, αλλά δεν τέλειωσε το καλοκαίρι όμως. Μην κατέβετε. Έχει καλοκαίρι ακόμα. Να το χαρούμε. Για να έχουμε όρεξη να περάσουμε όπως και αν έρθει ο χειμώνας. Λένε για κρύο, λένε για χιόνια, λένε για πάλι να κλειστούμε. Δεν τους φοβόμαστε, μωρέ. Γιατί εμείς έχουμε το Θεό για την προσευχή μας. Σας αγαπώ.